πούμε, τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Τσίπρα που λέει να μοιράσουμε ρευστότητα. Μάλιστα. Και εγώ σας λέω λοιπόν ότι με ένα μαγικό τρόπο στέλνουμε στο σπίτι κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας 5.000 ευρώ. Τι θα τα κάνει σήμερα, κύριε Μπορώ, μου πείτε. Αφού δεν μπορεί να κάνει. Ταξίδια δεν μπορεί να κάνει. Σε εστιατόρια δεν μπορεί να πάει. Σε κατάστημα ψωνής δεν μπορεί να πάει. Τι αν την κάνει τη ρευστότητα. Για τρόφιμα. Που θα κρυθούν απαραίτητα. Άρα, αυτά τα πάγια. 300 κιλά. Κανείς... Όχι. Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτό θα σήμαινε κατά τη φυσιολογική φορά των πραγμάτων ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Δεν μπορούμε φυσικά μέσα σε ένα χρόνο να δημιουργήσουμε και δεν υπάρχει και λόγος να δημιουργήσουμε ένα πολυτελές σύστημα υγείας, το οποίο μετά την πάροδο της πανδημίας θα εκλείψει ο λόγος να έχουμε πάρα πολλές ΜΕΘ. Το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Αλλά το έχω πει πολλές φορές και παρότι η αντιπολίτευση της αρέσει να μας και κριτική για αυτό, θα επιμείνω σε αυτό, μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωής. Τι αν την κάνετε ρε ψώτη. Για τρόφιμα. Που θα κρυθούν απαραίτητα αυτά τα πάγια. 300 κιλά. Κανείς... Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτό θα σήμαινε κατά τη φυσιολογική φορά των πραγμάτων ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Υπάρχει και λόγος να δημιουργήσουμε ένα πολυτελές σύστημα υγείας, το οποίο μετά την πάροδο της πανδημίας θα εκλείψει ο λόγος να έχουμε πάρα πολλές ΜΕΘ. Το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Ένα πράγμα μπορώ να σας πω. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση, θα είναι με κυβέρνηση των αρίστων. Δεν θα είναι με κυβέρνηση τουρλού.